Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο κουβέντες πραγματικά. Να υπενθυμίσω ότι οι Γερμανοί μέσω του εκπροσώπου του στη χώρα έχουν επιλέξει να επενδύσουν και ζήτησαν κατά κύριο λόγο τα νερά, την ενέργεια και τα σκουπίδια. Δεν τα έχουν ζητήσει καθόλου τυχαία. Είναι προφανές ότι το νερό και η ενέργεια είναι ο κορμός επάνω στον οποίο εδράζεται η κάθε μορφής ανάπτυξη. Το δεύτερο, περιοχές παγκοσμίως, τουριστικές περιοχές, οι οποίες πιέζονται πολύ από το all inclusive, το μαζικό τουρισμό και το all inclusive, έχουν πάρει μέτρα ώστε η υπερσυσσόρευση κερδών να αντλήσουν, για να αντλήσουν οι δήμοι έσοδα από αυτή την υπερσυσσόρευση. Κλασικό παράδειγμα είναι η Αγία Νάπα στην Κύπρο, όπου μέσω ξεχωριστής τιμολόγησης εκεί για το νερό αντλούν έσοδα από το all inclusive. Και επίσης υπάρχει το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής σε αυτό που λέμε κόστος λειτουργίας της ΔΕΙΑΚ ή εν πάση περιπτώσει του συνολικού προϋπολογισμού της ΔΕΙΑΚ. Εδώ συμβαίνει το εξής απίθανο. Δεν υπάρχει ισότιμη συμμετοχή σε ό,τι αφορά τα έσοδα που αντλεί η ΔΕΙΑΚ από όλους τους καταναλωτές μικρούς και μεγάλους, δηλαδή κατοικίες, ξενοδοχεία, μεσαία, μεγάλα και μεγαλύτερα. Και αυτό συμβαίνει κυρίως σε αυτούς που είναι συνδεδεμένοι με τους βιολογικούς. Σε λίγο καιρό η βιολογική της Καρδάμενας και του Δήμου Δικαίου θα είναι έτοιμη. Εκεί θα υπάρχουν επίσης συνδέσεις μεγάλων και μικρών καταναλωτών. Η κοστολόγηση γίνεται στη βάση των καταναλώσεων. Έχω εδώ πέρα, δεν έχουμε χρόνο, να σας δείξω τιμολόγιο. Δηλαδή, καταναλώνεις τόσα, στη βάση αυτή γίνεται η χρέωση για την αποχέτευση και βγαίνει το τιμολόγιο. Καταλαβαίνετε ότι η μεν κατοικία ή ο μικρός καταναλωτής που έχει τη σύνδεση και την κατανάλωση του πληρώνει στη βάση της ακριβούς κατανάλωσης, ενώ όσοι έχουν πολύ μεγάλες καταναλώσεις από γεωτρήσεις και μικρές καταναλώσεις από αυτό που λέμε πόσιμο νερό που δίνει η ΔΕΙΑ, πληρώνουν ελάχιστα χρήματα σε ό,τι αφορά την αποχέτευσή τους. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Επομένως, θα πρέπει αυτό το θέμα να το δει ο όποιος Δήμος προκύψει, ώστε να πληρώνουν όλοι, να έχουν δηλαδή όλη ισότιμη συμμετοχή σε αυτό που λέμε ΔΕΙΑΚ. Έτσι θα σωθεί η ΔΕΙΑΚ, έτσι θα πάει καλά η ΔΕΙΑΚ και όχι με το να λέμε διάφορα για μετοχοποιήσεις όπως έχουν ληφθεί ως τα τώρα. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό που είπα τώρα σε σχέση με την αποχέτευση κατανοητό. Αν θέλετε, ευχαρίστω να το επεξηγήσω στη συνέχεια. Και ένα τελευταίο που αφορά τους αγρότες και το νερό. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε το φως της δημοσιότητας ανακοινώσεις σε σχέση με τις πολύ μεγάλες καταναλώσεις που έχουν οι αγρότες. Αυτό δεν ισχύει. Είναι ψευδές και εξηγώ. Στην ΚΟ είναι ελάχιστες οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται υδροφόρα, όπως λέμε φυτά, δηλαδή τριφύλια ή σόργο. Ελάχιστες. Που ποτίζουν δηλαδή με κατιονισμό, όπως λέμε με κανόνια. Όλοι οι υπόλοιποι αγρότες ποτίζουν με σταγόνες. Και οι καταναλώσεις είναι μικρές. Εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση νερού είναι ο κατιονισμός, τα κανόνια και αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για να ποτίζουμε γκαζόν. Έχει μετρήσει ποτέ στην ΚΟ κανείς πόσες χιλιάδες στρέμματα γκαζόν ποτίζουμε? Γιατί να μην υποχρεώσουμε όσους ποτίζουν με νερό από γεωτρήσεις να ποτίζουν από τους βιολογικούς τους που να είναι και σε λειτουργικότητα τέτοια που να μπορούν να ποτίζουν. Γιατί όχι? Συνεπώς, δεν μπορούμε να στερούμε το νερό από τον αγρότη που παράγει την τροφή μας και να το δίνουμε σε ένα υπέρ υδροφόρο, όπως λέμε, φυτό που είναι το καζόν. Αυτά και ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να συνεχίσω από αυτά που είπε ο φίλος ο Δημήτρης, ότι και να κάνουμε μια πρόταση ότι όλες οι παρατάξεις πρέπει να έχουμε μίνιμουμ σύγκλησης όσον αφορά τους φυσικούς πόρους και από αυτά να απαιτήσουμε την η παραχώρηση να γίνει στους Δήμους και να εξηγηθούμε. Ή να απαιτήσουμε εμείς να είμαστε διαχειριστές του φυσικού πλούτου, είτε αυτά είναι δάση, είτε είναι νερά, είτε είναι άλλα μεταλλεύματα και όχι να είναι το κράτος. Θα μου πείτε, μα δεν συμφωνώ με τον Δήμαρχο,
δεν έχει να κάνει η πολιτική με τα πρόσωπα. Οι πολίτες θα είναι ικανοί να κρίνουν εάν θα κάνει σωστή διαχείριση. Και αναφέρομαι στο νερό σήμερα που υπάρχει μια πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, είναι, υπάρχει γραφείο υγρονομίας του περιβάλλοντος στην αποκεντρωμένη περιφέρεια, δηλαδή το κράτος. Υπάρχει γραφείο υγρονομίας και περιβάλλοντος στην αιρετή περιφέρεια, που όλοι αυτοί είναι ψιλοαρμόδιοι για τις γεωτρήσεις, για τα νερά και στην ουσία δεν έχουν και προσωπικό. Άρα λοιπόν είναι μπάστε χείρε αλέστε, τελεστικά μη δώστε. Εμείς θα είμαστε της άποψης ότι η ΔΕΙΑ κάθε τόπο και ο κάθε Δήμος να είναι υπεύθυνος για αυτό που λέγεται δημόσιο αγαθό, το νερό, να το προστατεύει και να είναι αυτός ο κύριος, δηλαδή ο Δήμος και οι κάτοικοι που θα πούνε είτε για τις επενδύσεις είτε πώς θα γίνει η ανάπτυξη με βάση το νερό. Λοιπόν, προχωράμε σε ερωτήσεις και τις ερωτήσεις, επειδή θα δείτε ότι είμαστε και μια ομάδα που έχουμε περίπου τις ίδιες αντιλήψεις, όλες μπορούμε να απαντήσουμε και μετά για να συντηρήσουμε και το χρόνο. Ξεκινάμε, κύριε Μελιούνα. Το θέμα αυτό που είχατε αναφέρατε και το θέμα της κυρίας Μιμίκου, που είχε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο σημερινός, είχε αναθέσει. Δηλαδή, δείχνει ότι κάποια στιγμή είχε την εξυπνάδα, την προνοητικότητα να κάνει κάτι πάρα πολύ σωστό. Τρία χρόνια πριν. Συμβούλια περιοχή ήταν. Ναι. Ωραία. Ακόμα το ο ίδιος Δήμαρχος όμως το είχε προτείνει. Λοιπόν, ήταν μια πρωτοπόρα πρόταση και τα αποτελέσματα είχαν βγει. Από τότε μέχρι σήμερα η κυρία Μιμίκου έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στο νησί. Της έχουμε πάρει συνεντεύξεις και λέει ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Είχε πει τότε ότι το μεσαίο κομμάτι του νησιού παρουσίαζε σημάδια ερημοποίησης. Σε ερώτηση που είχα θέσει ο κ. Πασανικολάκη πριν από λίγο καιρό, μου είχε πει ότι για την καταμέτρηση του υδάτινου ορίζοντα, τι μπορούμε να κάνουμε. Μου είχε πει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και δυνατότητα να καταμετρηθεί. Και βέβαια το θέμα των μικροφραγμάτων αιωρείται από όταν ήταν ο Δήμος Δικαίου, που είχε, αν θυμάστε, ένα καλοκαίρι που πίνανε νερό με το σταγονόμετρο. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το εξής. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΦΟ σημερινός έχει προτείνει η ΔΕΙΑΦΟ να μετατραπεί σε εταιρεία λαϊκής βάσης. Θα ήθελα πάνω σε αυτό το σχόλιο σας, πώς το βλέπετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι το τεχνικό καθεστώς που υπάρχει σήμερα των ΔΕΙΑ είναι πολύ ευνοϊκό για το κοινό μας συμφέρον, για τα λαϊκά συμφέροντα και δεν βλέπουμε το λόγο γιατί να αλλάξει. Εφόσον και αν το δημιουργηθεί θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αυτή την ώρα να ανοίγουμε ένα θέμα μετατροπής της ΔΕΙΑ σε λαϊκή βάση εταιρεία είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Αν δούμε δίπλα μας τι έγινε με την ΔΑΝΕ λαϊκής βάσης, τι έγινε με την Τράπεζα της Δωδεκανής κτλ., δεν πήγε αυτό το μοντέλο. Το καλύτερο μοντέλο είναι αυτό. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι το καλύτερο μοντέλο γιατί όταν στήθηκαν οι ΔΕΙΑ στην Ελλάδα υποκρατούσαν άλλες ιδεολογικές αντιλήψεις. Αντιλήψεις που είχαν σχέση με το σοσιαλισμό, με το προχώρημα της κοινωνίας σε ένα άλλο επίπεδο, τη συμμετοχή των πολιτών κτλ. Σήμερα είναι μια κρίσιμη εποχή που κυριαρχούν οι νεοφιλελεύθερες απόψεις και οποιαδήποτε τέτοια μετακίνηση γίνει θα γίνει με δυσμενέστατους όρους για το κοινωνικό συμφέρον. Γι' αυτό εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξει ο τρόπος και κακώς θα ανοίξει ο πρόεδρος αυτό το θέμα. Δεν είναι δική του δουλειά. Ό,τι γίνει με όλες τις ΔΕΙΑ όλες στην Ελλάδα θα γίνει με τη ΔΕΙΑ της ΚΟ. Αυτό που έχουμε σκοπό εμείς να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα τοπικό μέτωπο, έτσι ώστε να πούμε ένας φραγμός στις λογικές της ιδιωτικοποίησης, οι οποίες απειλούν τη σημερινή μορφή των ΔΕΙΑ. Λοιπόν, επειδή ο Μιχάλης Ζωπόγιας έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο Δικαίου και ξέρει τα προβλήματα, θα τον παρακαλούσα να απαντήσει στο θέμα του νερού, γιατί έχει άποψη. Εγώ έχω μια άποψη, η οποία λέει το εξής. Το νερό είναι κατά άλλους το βασικότερο, κατά μένα είναι το βασικότερο. Είναι το βασικότερο στα δικό της ζωής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εμπορεύσιμο αγαθό και δεν μπορεί να γίνει το εξής πολύ απλό. Ελπάνουμε λίγο πρακτικά. Έχουμε μια οικονομική κρίση, αυτή που βιώνουμε σήμερα. Ο Δήμος, αν προσέξατε, έκανε κάποιες μέρες και δεν ξέρω αν είχε κάνει και στο νερό. Δηλαδή προχώρησε και πήρε κάποια μέτρα και προσπάθησε να μειώσει κάποια τιμολόγια. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, στα συνεργεία, κάποια πράγματα. Φανταστείτε λοιπόν το νερό να ήταν σε αυτό το πλαίσιο που λέμε τώρα, μια εταιρεία δηλαδή, η οποία θα είχε και στόχο το κέρδο. Εάν σήμερα είχαμε μια τέτοια εταιρεία, πιθανόν μοναγκίτσι να λέει ότι εγώ το κόστος μου επιβάλλει αυτό, άρα το νερό κάνει τόσα. Εάν εμείς φτάσουμε στο σημείο που θα πρέπει να μειώσουμε δραστικά την τιμή του νερού, πώς θα γίνει. Και έρχομαι σε αυτό που λέει
ο Νίκος Μάλλον, ότι πρέπει να παραμείνει. Εγώ λοιπόν λέω ότι το νερό, η υπηρεσία αυτή πρέπει να είναι υπηρεσία, δεν πρέπει καν να είναι επιχείρηση. Να είναι υπηρεσία του Δήμου, ούτως ώστε. Γιατί και με τα καθεστώτα ξέρετε τι συμβαίνει. Η ΔΕΑΚ είναι επιχείρηση ιδιότυπου κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υπηρεσίες του Δήμου. Αν χρειαστεί ο Δήμος κάνει κοινωνική πολιτική. Η ΔΕΑΚ δεν επιτρέπεται να κάνει. Πρέπει να κάνει μέσα ένα σημείο. Πρέπει να είναι επιχείρηση, να λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια. Δηλαδή, αν εκτιμά ότι ο κόστος επιβάλλει αύξηση τιμή, πρέπει να έχει αύξηση τιμή. Όχι, εγώ λέω ότι ανάλογα με την προτεραιότητα του τι είναι αυτό το αγαθό, θα πρέπει να παραμείνει σαν τέτοιο. Είναι το βασικότερο αγαθό για τον άνθρωπο, άρα πρέπει να το διαχειριστεί η κοινωνία. Ο Δήμος Δικαίου δεν έχει ευθύνες ότι δεν προχώρησε το θέμα των μικροφραγμάτων. Ο Δήμος Δικαίου έχει τις ευθύνες του και εγώ τις έχω διατυπώσει εδώ και καιρό. Είναι μια τάξη. Έχουν ποικίλουν οι τέτοιες οι απόψεις και γι' αυτό πιστεύω ότι επειδή δεν έχουν ξεκαθαρίσει και όλα και είναι ευκαιρία τώρα, η δική μας πρόταση, όπως την είδα τουλάχιστον όπως την έχουν διατυπώσει, μιλάει για μικροφράγματα. Εγώ μιλώ για μικρές δεξαμενές. Εγώ μιλώ για μια δεξαμενή τέλος πάντων, για μικρές δεξαμενές. Εγώ μιλώ για μια δεξαμενή στην περιοχή της Μινιέρας, η οποία θα συγκεντρώνει τα νερά της Κεφαλόγρης, τα οποία ορισμένες χρονιές είναι υπέρα αρκετά και μπορεί να συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό νερού. Λέω επίσης και το εξής, την ευκαιρία να σας τρώμε και τον χρόνο. Μέσα στην πρόταση τη δική μας υπάρχει επίσης η πρόταση να ποτίζουμε από νερό διαφορετικό από το πόσιμο. Το έργο της λίμνης έχει γίνει ήδη και εγώ θεωρώ, δεν είμαι κοντά στα πράγματα, δεν έχω μετρήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν απορροφάται. Δηλαδή η λίμνη δίνει τέτοιο νερό το οποίο δεν απορροφάται. Γιατί λοιπόν δεν πρέπει το νερό αυτό να φτάσει μέχρι το τυγκάκι, να ποτίσει τους κήπους που είπε Δημήτρης και τα αγκαζό και να αφήσουν το νερό το οποίο είναι από τις γεωτρήσεις για πόσιμο. Και είναι πολύ εύκολο. Ξέρετε πού έχει φτάσει το νερό της λίμνης. Το νερό της λίμνης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη συμβολή, για όσους ξέρουν, στις γαρσονιέρες του Δημανάκη.